Έλα, Βασιλή. Ξέρεις γιατί ο ωκεανός είναι μπλε? Γιατί? Γιατί όλα τα ψάρια μέσα κάνουν μπλε, 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 μπλε. Γεια σου, Ιουπί! Πηγαίνουμε εκδρομή σήμερα, οι δυο μας. Οι δυο μας τελικά καταλήξαμε, γιατί τα υπόλοιπα στελέχη δεν ήρθανε. Λοιπόν, ξεκινάμε έξω από το σπίτι μου να πάμε στο Ποσειδόνιο για μια υπέροχη εκδρομή. Θα δείτε διάφορα πλάνα. Τώρα αυτό που βλέπετε είναι το κυριότερο πλάνο, είναι ο Χριστόφορος να οδηγάει. Γιατί ο Χριστόφορος πλέον έχει αυτοκίνητο. Τι να κάνεις, Ιουπί? Γεια, Χριστόφορε! Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Και τα παιδιά σου πάνω, για. Ευχαριστώ, παιδιά. Είναι ένα ολοκένουργιο Ford Fiesta. Ελπίζουμε να γίνει το μοντάζ του βίντεο, γιατί σημαίνει ότι τα έχω γυρίσει. Προχθές βγήκε από το εργοστάσιο στη Γερμανία. Καινούργιο, όλο και χθες το πήρα εγώ. Ελπίζουμε να γίνει το μοντάζ και να έχει ανέβει αυτό το βίντεο, γιατί σημαίνει ότι θα έχω γυρίσει επιτυχώς σπίτι. Και από την άλλη, όμως, μπορεί να γίνει το μοντάζ και να ανέβει το βίντεο και να μην έχω γυρίσει επιτυχώς σπίτι και να είναι. Θα είναι πλάνα νεκροταφείου μετά. Όχι, δεν θα είναι πλάνα νεκροταφείου, θα είναι το million dollar βίντεο που θα έχουμε φτιάξει. Α, ναι, ναι. Θα κερδίσουμε με τα θάνατον. Δίκιο έχεις, δόξα. Γιατί ακόμα, Γιούπι, θα ήθελα να σου πω ότι είμαστε στους 372 subscriber. Κάντε κάτι, κάντε καμία κοινοποίηση στο κανάλι. Ανέβηκαν 10 subscriber αυτή τη βδομάδα, το παρατήρησα. 10 όμως δεν πάμε πουθενά, Γιούπι. Κάντε καμία κοινοποίηση. Κάντε καμία κοινοποίηση για να το δούμε. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα στελέχη. Πέφτει. Μην τα κάνεις έτσι. Έχει συναισθήματα. Καιρός, θα μαυρίσει. Γεια σου, Λίδα. Γεια σου, αυτή είναι αυτή που μας έκανε το γραφιστικό, να ξέρετε. Α, Λίδα, δεν σου είπα. Μπορεί το σήμα να μην μπει. Δεν πειράζει. Και να μπει μόνο η γραμματοσειρά. Καλό. Τζάμπα, έφαγα μια από τη ζωή. Και έχει ξεκινήσει το ταξίδι εδώ με τον Χριστόφορο. Είμαστε στον Περιφερειακό. Ο Χριστόφορος κρατάει τα χέρια του στις 2 η ώρα και στις 10 η ώρα πάντα. Είναι η πρώτη φορά που κάνουμε το ταξίδι, το περνάμε μαζί. Η εμπιστοσύνη μου του δίνει δύναμη. Μου δίνει πάρα πολύ δύναμη και μου μετριάζει το πολύ άγχος που έχω. Οπότε θα τα καταφέρουμε, μην ανησυχείτε, Γιούπι, και θα τα πούμε σε λίγο που θα πάμε να πάρουμε τον αγαπημένο μας σκηνοτάρχη, Παύλα, σχεδόν το μεάρχη με τόσες δουλειές που εκτελεί, τον Βασίλη Παπαγρηγοριού. Γεια! Yeah. Έχουμε μείνει στο δρόμο. Μείναμε! Γιατί περιμένουμε τη Μελίνα, η οποία το συζητούσε 5 ώρες στο τηλέφωνο για το πώς θα έρθει σε ένα κόμβο. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Εμείς ανεβαίνουμε και θα κάνουμε την εκδρομή. Την εκδρομή των στελεχών, την 5η εκδρομή των στελεχών που οργανώνει η ομάδα ψυχαγωγίας και η UPCAM. Πώς φαίνεται, Χριστόφορε? Πάρα πολύ ωραία, και θα θέλαμε σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τη UPCAM, γιατί φέτος ενίσχυσε την εκδρομή μας με όποιον τρόπο μπορούσε. Ναι, τι κάνεις εσύ? Προσπαθώ να τραβήξω αυτό. Εντάξει, αρκεί νομίζω. Τέλεια!
δεν θα έχουν καθόλου γκρίνια μέσα τους. Πώς τα πήγαμε? Δόξα την Παναγία που φτάσαμε. Γεια! Φτάσαμε! Τελειώσει ήταν! Εντάξει! Εδώ πέρα που θα το βάλεις όλα τα μετάρια. Γεια! Δεν φαίνεται τίποτα! Αλλά θα φτάσω! Περίμενε! Καλά είμαι, παιδιά, εσείς! Παίρνω ένα υπέροχα, Βασίλη! Παιδιά, θέλω να ρωτήσω ποιος είχε... Από βέβαια θάνατο! Ποιος? Θεσσαλονίκη, Βασιλίτσα, 5,5 ώρες! 5,5 ώρες! Νος έχει τσαντάκι ζούμπα. Η Μελίνα εδώ κάναμε 3 τέταρτα, 2 ώρες να την βρούμε σε περιοχή που μένει εδώ και 18 χρόνια τόσο ζει η Μελίνα. 18 χρονών είναι. Κλειστά. Γεια. Κάτσε λέω. Πες μας κάτι, πώς περνάς. Μια χαρά. Μέχρι στιγμής λίγο επεισοδιακή εκδρομή. Εντάξει, η δρομή ήταν λίγο ζόρικη. Άμα δεν. Να του μιλάει, θέλει δηλαδή. Μόνο η διαδρομή μου άρεσε. Μόνο. Εντάξει, άμα δεν. Μου άρεσε μόνο η διαδρομή. Και ο οδηγός. Τώρα θα φάμε, έχουμε δύο επιλογές. Έχουμε ή μακαρόνια καρμπονάρα ή club sandwich. Ελπίζω το club sandwich να μην έχει πορχέρι. Και να μην είναι με πατατάκια. Λοιπόν, τέλεος. Έλεος. Εμείς ήρθαμε με τον Χριστόφορο, από ό,τι φάνηκε ήμασταν τυχαίροι, εμείς πιστεύαμε ότι θα είμαστε διάφοροι. Καλά! Τα φαινόμενα πατούν. Σταματήσαμε επίσης πάνω στη στροφή του περιφερειακού για να περιμένουμε την Μελίνα. Είχαμε βγάλει μέσα και το τρίγωνο. 40 λεπτά. Και ήρθε η άμεση επέμβαση να δει τι γίνεται. Είστε καλά, πεθάνατε. Θα έρθει, δεν θα έρθει, Μελίνα, τι να κάνουμε. Να πάμε να την πάρουμε εμείς, μας λένε.
Τσάκη! Εμένα και σε τραβά! Βρισκόμαστε στο 10ο επεισόδιο. Βρισκόμαστε στο 10ο, τώρα μπορεί να κλείνει το ηχείο βέβαια. Βρισκόμαστε στο 10ο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν, το 25ο συνολικά. Είμαστε για δεύτερη χρονιά με την εκδρομή των Στελεχών στο καταφύγιο του 1950 στη Βασιλίτσα. Μισάει πουλί, αυτό μα δένω μου το τζάμι. Είναι πάρα πολύ χιόνι, μπορούμε να κάνουμε ένα κύκλο. Είναι Βασιλή. Είναι και ο Παύλος εδώ, ναι. Ναι, είναι και ο Παύλος. Ο αέρας θα μας πάρει, ο Παύλος τρέχει να φύγει, δεν αντέχει άλλο τον αέρα. Λοιπόν, βρισκόμαστε στη Βασιλίτσα και θέλουμε να σου πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Ξεκινάνε οι εγγραφές για την καταστροφή και συγκεκριμένα ξεκινάνε οι εγγραφές για τον ΟΑΕΤ για φέτος να έρθετε 15 μέρες κατασκήνωση εντελώς δωρεάν και έχουμε και καινούργια κριτήρια. Το εισόδημα πλέον, Βασίλη, δεν είναι στα 26.000 ευρώ που ήταν. Στα πόσα είναι? Είναι στα 28.000 ευρώ. Οπότε ακόμα περισσότερα άτομα, ακόμα περισσότερα παιδιά μπορείτε να έρθετε φέτος που, Βασίλη, στην Ubicam και να περάσουμε υπέροχα! Τέλεια! Μοναδικά! Καταπληκτικά! Μαγικά! Φανταστικά! Ubicam! Yeah!